Πώς δημιουργούνται τα παιδικά τραύματα, ποιος είναι ο πατέρας του Quick Time Events και τι παίζει με τον Dragon's Lair. Οι απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί. Το Dragon's Lair είναι ένα παιχνίδι το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν ένα μήνα αφού γεννήθηκα, στις 19 Ιουνίου του 1983 παρακαλώ, και ξαναβγήκε στο Steam. Τα γραφικά του έχουν μείνει ίδια σχεδόν από τότε, κάτι το οποίο είναι επικό καταρχάς, είναι φτιαγμένα στο χέρι, είναι mind-blowing, είναι γενικά Είναι το παιχνίδι το οποίο απλά θα σας κάνει να πείτε γιατί. Γιατί γεννήθηκα, γιατί είμαι σε αυτόν τον κόσμο, γιατί πάει στραβά με αυτούς που έφτιαξαν το παιχνίδι. Ο Dirk the Daring, ο υπότης μας, ο οποίος έχει το χειρότερο όνομα όλων των υπότων όλης της εποχής και γι' αυτόν τον λόγο σηκώθηκε και πήγε να φτιάξει ένα quest μόνος του, να σώσει την πριγκίπισσα Δάφνη. Για να μην πω περισσότερα, ας πάμε να δούμε το gameplay. Πάμε να δούμε, θα σώσουμε ό,τι είναι να σώσουμε, το οποίο θα σωθεί. Ωραία γέφυρα, ρε. Πάω στοίχημα ότι με φτιάξε εσύ και οι τύποι που φτιάξανε τον Grayskull. Έβγαινε ο χήμα από μέσα με τη δύναμη του Grayskull και έσπαγε η γέφυρα. Καταράμενο και ο Φίρι Τσάρτας. Να, εδώ πέρα! Βλέπουμε το πόσο όμορφα το φτιάξαν αυτό το κάστρο. Φαντάζομαι ότι κλασικά από εδώ, ξέρω εγώ, πρέπει να περάσει κάθε φορά που θέλεις να πας στο αλέτα. Και το μόνο που σερβίρανε ήταν φρούτα. Μερικές φορές έπαιρνες το άλογο σου! Το οποίο ήταν μηχανικό για κάποιο λόγο στο μεσαίωνα. Εντάξει, δουλεύει με μαγεία. Είναι τηλεμαγευτικό. Το βάζει τηλεόραση και... Μάλιστα. Μόλις γραφτήκαμε στο Facebook κάποιου στον τοίχο του. Έλα, come on. Αρνούμε να χάσω το άλογο. Το άλογο είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Έλα! Ποιος έχεις αυτές εκεί πέρα τις... Πω. Βασικά, αυτός ο κόσμος θα είναι χειρότερος για να σου deliverας. Ω, Θεή. Δεν θέλω να σταΐσω. Φύγε! Κακό χέρι! Δεν θα μου πιάσεις ποτέ αυτό που θες να μου πιάσεις. Φύγε! Δεν θέλω παρέα! Καταφέρνω και μόνος μου. Έτσι. Η επική μου σκούλα τα σπάει κάθε φορά. Α, το ασανσέρ. Το καλύτερο ασανσέρ όλων των εποχών. Φτάνεις υπέροχα στο υπόγειο. Ω Θεέ μου, πώς φεύγουν έτσι γρήγορα οι ζωές μου. Πάμε! Κάτω! Πιο γρήγορα! Άνταξη, δεύτερος όροφος. Αντρικά, παιδικά και σεσουάρ ή κάτι παρόμοιο. Όχι, όχι αυτό. Όχι αυτό, φύγε. Εν τω μεταξύ, δεν σου λέει το σωστό σημείο για να πηδήξεις. Μερικές φορές το λέει, μερικές όχι. Οκ, κλειστήκαμε. Πήγαινε μέσα. Πόρτα Pac-Man εδώ πέρα, κοίτα! Αστράγαλο και αστράγαλο δεν μου έχει αφήσει. Δεν θα ξαναχωρέψω βάλτς ποτέ. Φύγε. Τα ηλεκτροφόρα σύρματα. Έλα. Yes! Πανέμορφα. Και εδώ πέρα λέει ψέματα. Το πρώτο λέει ψέματα, το δεύτερο είναι το σωστό. Yes! Ποτέ δεν έχει τύχει να το περάσω. Μη μου κάνεις εμένα έτσι, θα σου κάνω κι εγώ έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σε έχω. Οι γυριστές μπάλες σου είναι λιγότερο δυνατές από εμένα. Go. Μου λέει ψέματα μήπως. Είναι πάλι αυτή η πίστα που λέει ψέματα. Οι μισές πίστες λένε ψέματα. Σου λένε ότι πρέπει να πατήσεις κάποια στιγμή ή όχι. Come on, το πάτησα γρήγορα. Έλα. Σου κάνω μου τζούνα. Έλα. Πέρα. Το ήξερα ότι η πρώτη φορά ήταν ψέμα. Έλασε εδώ. Πέθανε. Δεν με ενδιαφέρει τι γκλάστρες που έχεις εδώ πέρα. Ούψ. Ευτυχώς δεν το πιέσε το πρώτο το κλικ το παιχνίδι ποτέ. Τυχαίο αμόνι. Αμόνι της καταχνιάς. Και όλα αυτά για να βάλω φωτιά στο ξύφος μου. Ω Θεή. Come on. Οι!
Ευχαριστώ, αγαπητό παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που έχεις και φίδια. Κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις ότι έχεις? Αιμορροίδες, είσαι έγκυος. Φύγε. Ναι, εννοείται, γιατί τα φίδια είναι σε σιώτες, πάνε δυο-δυο. Πάμε, 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 πάμε. Το έχω, το νιώθω, το νιώθω. Θα το περάσω τώρα. Έλα. Πρώτο. Δεύτερο. Τρίτο! Ο Χρήστος και Απόστολος. Μ' αρέσει η τυχαία νεκροκεφαλή. Που ήταν νεκροκεφαλή πυθίκου ή κάτι παρόμοιο. Μη μου πέτασε εμένα τραπεζάκια! Ή κεραυνούς. Ή φωτιά. Ο Χριστός και Απόστολος. Παιχνίδι του 80 και κεγόταν ο άλλος ζωντανός. Ήτανε σπιτική διασκέδαση όλο αυτό τότε. Και τα quick time events. Σταμάτανε και στο ίδιο στο σπίτι. Οι μαγικές δυνάμεις τελικά είναι πάρα πολύ χαζές. Ας πάω από δεξιά. Ου, τέριαξα το ουρλιαχτό μας. Πανέμορφο. Πάμε. Σας έχω. Βγάλε ό,τι θες. Βγάλε μαχαίρια. Βγάλε σπαθιά. Βγάλε έδαφος που υποχωρεί. Βγάλε πολλά φίδια σε ένα πράγμα το οποίο έπαιζε σαν σκηνικό από το Tron. Μια μικρή αράχνη. Αντρίκια πράγματα. Α, πανέμορφα. Είναι η γνωστή πόρτα που σε κλείνει εσένα. Φύγε. Κοίτα το νυχτερίδι. Δεν τρέπεται. Τι θα έλεγε ο Batman αν σε έβλεπε να το κάνεις αυτό. Πες μου. Φύγε. Πίδα! Λάρα Κρόφτ. Βασικά μήπως αυτός ήταν ο Batman. Ο χειρότερος μαγνήτης όλων των εποχών. Εν τω μεταξύ το καπέλο δεν το τράβηξε. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η μαγική σφαίρα δεν φοράει καπέλα. Χαζή μαγική σφαίρα. Χωχω. Και τι είμαι, είμαι σε... στο βινίλιο του πανταζή είμαι και καίει έτσι. Really όμως. Οκ, okay, πάμε, πάμε, το έχω, το έχω, το νιώθω. Το νιώθω, το νιώθω, το νιώθω. Έλα, πάμε, πάμε. Go, 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 go. Έλα, 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 έλα. Το μάτι της Σαντέρα, όχι θεέ μου, καταστρέφεται όλο. Αγχώνομαι. Ξανά το ασανσέρ, είναι το δεύτερο ασανσέρ. Θα κατεβούμε στον πρώτο αυτή τη φορά. Ή στο απόλυτο κενό. Είναι ένας πολύ καλός όροφος, είναι ο καλύτερότερος όροφος όλων των εποχών. Πηγαίνω εκεί πέρα συχνά, έχουν πάρα πολύ καλό καφέ, θα τον προτιμήσουμε κάποια άλλη φορά. Yes! Δεν έχει σημασία σε ποιον όροφο κατεβαίνεις, απλά ότι κατεβαίνεις. Είδα, κλειδώσου μέσα! Α! Πήγαμε στην τουαλέτα, τώρα γυρνάμε πίσω. Πανέμορφα. Σε άλλο όροφο βέβαια. Εν τω μεταξύ μου αρέσει το για πάντα φλεγόμενο σκηνή. Είναι εκεί και φλέγεται για πάντα. Α, τώρα πάμε. Ναι, πάμε ως αντίστροφα, παίρνουμε το άλογο. Έλα το κατάρι! Κι άλλο! Έλα, έχουν βάλει στοιχήματα άνθρωποι πάνω μας. Άλογο μούριδες. Μεταλλικό άλογο της μαγείας και του cyberpunk τέτοιο. Ποιος ξέρασε από πάνω μου? Γιμπολτερς. Μάστερ γιμπολτερς. Εντελώς ανορθόγραφα. Γιατί κάποιος δεν ήξερε ορθογραφία στο μεσαίωνα. Αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να φτιάξει μια πανέμορφη βάρκα από μισό βαρέλι. Κατά πάσα ήταν τα γκράγκας. Χώσου μέσα. Κολύμπησε. Αυτό μου φαίνεται σαν μπύρα. Ή σαν κάτι άλλο που δεν θέλω να το σκέφτομαι. Οπότε ας πούμε ότι είναι μπύρα. Μέσα από όλες τις τρύπες. Και τώρα βρεθήκαμε σε κάτι πράσινο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εκεί που φτιάχτηκε ο Hulk. Κάτι που έκανε κάτι εντελώς άλλο Hulk. Ρουφίχτρα της γης. Γεια σου. Really. Η τυχαία μεγάλη αλυσίδα. Γενικά τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας σε αυτό το κόσμο είναι τραγικά. Πάμε! Πάμε τρίτο. Όπω, έχω γίνει τόσο καλός. Μπορώ να διαλέξω και όροφο πλέον. Όπω, είμαι πανέμορφος. Τι θες με το σπαθί μου, είναι δικό μου. Χριστός και Απόστολος, ο Χέκαρη. Πού είναι τα SS, πού είναι τα Words. Τρεις ζωές, ο Θεέ μου. Έλα μικρέ. Έλα μικρέ Dirk. Δεν έχουμε σπαθί, δεν πειράζει. Πίδα! Πίδα! Ρίλι έχει teleport, βγαίνει για πάντα! Ο Χριστός και Απόστολος. Το έχω. Το έχω. Έτσι. Με την πρώτη. Nailed it!
Φύγε! Φύγε, μικρή κουρτίνα της καταχνιάς. Ναι, και άλλα επαναλαμβανόμενα δωμάτια. Και το μεταξύ αυτό το παιχνίδι κάποτε το έβαζες λεφτά για να παίξεις. Φανταστείτε τι φρίκι έπρεπε να φας, ξέρω εγώ. Really. Νομίζω δεν έβγαλε καν βελάκι. Φύγε, σπαθί. Φύγε, Morningstar. Φύγε, αμόνι. Και να φύγει και ο φίλος σας. Yes. Έλα, ζωντάνευσε ρε, ζωντάνευσε. Πάινγκ. Έτσι. Όχι! Το χ... Τα χειρότερα... μπιζέλια όλων των εποχών. Είναι ο χειρότερος αρακάς ever. Να γιατί δεν έτρωγα αρακάτα αν είμαι μικρός. Really. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα σταμάτησε το βίντεο. Το παιχνίδι, όπως είπα, μπορείτε να το βρείτε στο Steam. Είναι πάρα πολύ όμορφο και σας κρατήσει πολλές ώρες που θα χτυπάτε κεφάλι σας στο πάτωμα με δύναμη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Όπως πάντα, μπορείτε να με βρείτε στο σχέδιο Β, στο Facebook, στο Twitter και φυσικά στο YouTube. Σε περίπτωση βέβαια που βαριέστε και έχετε ελεύθερο χρόνο, για τσεκάρτε και αυτά τα βίντεο εδώ πέρα. Θα περιμένω. Και μας τελείωσε και η μουσική. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.